Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή «Πολιτεία φίλοι πολιτών». Σήμερα θα συνεχίσουμε ουσιαστικά αυτό που είχαμε ξεκινήσει τις δύο προηγούμενες εκπομπές με τον κύριο Τζίτζιο Στέριο όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Τζίτζιο Στέριο, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, στον νομό Σερών. Κύριε Τζίτζιο, καλώς ήρθατε και πάλι στο στούντιο. Καλώς σας βρήκα, κύριε Σουφλερέ. Χαρά μου να είμαι και πάλι μαζί σας στις φιλόξενες συχνότητες της εκπομπής σας. Είναι υποχρέωσή μας, ξέρετε, κύριε Τζίτζιο, κάθε φορά να μας δίνετε τα στοιχεία που έχετε ψάξει, που έχετε βρει μέσα από την έρευνα που κάνετε και να τα δίνουμε κι εμείς με τη σειρά μας στους τηλεθεατές μας. Να συνεχίσουμε λοιπόν από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά και να μας δώσετε ό,τι άλλα στοιχεία έχετε. Ο λόγος εσάς. Ναι, είχαμε μιλήσει όσον αφορά για την πολλαπλή και βάναυση φορολόγηση των Ελλήνων εν τη γενέση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και είδαμε και έκτακτους φόρους και πέρα των εκτάκτων φόρων να γίνονται και έρανοι. Είδαμε νόμο συγκεκριμένο όπου υποχρεώνεται ο πολίτης να πληρώσει δάνειο για να αναγερθεί ένας συγκεκριμένος ναός, μια εκκλησία. Και αυτό μας οδήγησε στο να δούμε ότι στην ουσία πληρώναμε, εκτός από όλους τους φόρους που πληρώναμε για το κράτος μας, το υποτιθέμενο κράτος μας, πληρώναμε και τα δάνεια, πληρώναμε φόρους δηλαδή που πηγαίναν για δάνεια, εταιριών τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή στην ουσία είναι αφορολόγητα, όπως μας μαρτυράει και ο αναγκαστικός νόμος 1369 του 1938 που τον δείξαμε, το ξεκινήσαμε να το δείχνουμε στην προηγούμενη εκπομπή, όπου είδαμε στο άρθρο 2 του ότι ξεκάθαρα οι ενοριακοί ναοί καθώς και τα νεκροταφεία αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εκπίπτουν σαφέστατα από τη φορολόγηση. Και πριν προχωρήσω, κύριε Σουφλερέ, μου επιτρέπετε, για να είμαστε σαφείς και κατανοητοί. Παρακαλώ, παρακαλώ, ναι. Επειδή ακούμε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι εκείνα τα πρόσωπα, δηλαδή οι ενώσεις φυσικών προσώπων σε μία μορφή εταιρείας, της οποίας η σκοπή ίδρυσης δηλαδή, είναι για να επιτελέσουν μία κρατική υπηρεσία ή πράξη. Άρα, ως επιτοπλίστων, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, το πρώτο και μεγαλύτερο είναι η πολιτεία, το κράτος μας δηλαδή, και από εκεί και κάτω υπάρχουν πολλά. Εγώ απλά διερωτώ με, τι ρόλο κρατικής υπηρεσίας θα μπορούσε να παίξει ένας ενοριακός ναός. Δηλαδή, ποια κρατική υπηρεσία για το κοινό όφελος της πολιτείας μπορεί να επιτελέσει ένας ενοριακός ναός ή η εκκλησία εν γέννη, το οποίο αποτελεί δόγμα, όπου το δόγμα ξαφνικά στην Ελλάδα, και δεν είναι μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος, είναι κάθε δόγμα το οποίο λειτουργεί μέσα στη χώρα, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και είναι αφορολόγητο. Δηλαδή, κάναμε το δόγμα μια θεμελιώδη αρχή, η οποία δεν αποδεικνύεται, την κάναμε αφορολόγητη και βάλαμε τους πολίτες να πληρώνουν φόρους τόσο για τη σύσταση και ίδρυση των κτηρίων της, όσο και για την πληρωμή του μισθολογίου των κληρικών. Και αυτό είναι ανίκουστο, πραγματικά, κύριε Τζίτζιο. Είναι ανίκουστο να συμβαίνει σε μια Ελλάδα πολύπαθη, σε έναν Έλληνα ο οποίος προσπαθεί να σταθεί όρθιος, να πληρώνει έξτρα φόρους και να πηγαίνουν σε κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν του προσφέρει κάτι ανταποδοτικά. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, η ισχύ ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, όπως είναι ένας ναός ή ενός νεκροταφείου που είπατε και στην προηγούμενη εκπομπή, έχουν την ίδια ισχύ που έχει και η Βουλή μας ή ο Δήμος μας. Εφόσον τελούν υπό την ίδια νομική μορφή, βεβαίως,
έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ίδιας νομικής μορφής. Οπότε δεν έχει καμία διαφορά και μάλιστα έχω παρακολουθήσει και σε μια άλλη εκπομπή που είχατε κάνει με μια άλλη υποψήφια βουλευτή, είχατε παρουσιάσει ένα σχεδιάγραμμα το οποίο προκύπτει μέσα από νόμο. Σωστά, είναι αρθρονόμο το σχεδιάγραμμα που τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι έξω από τη γενική κυβέρνηση, δηλαδή είναι στην αρχή της ιδρύσεως και συστάσεως του δημόσιου τομέα. Είναι έξω από εκεί. Αποτελούν δηλαδή κάτι πολύ ξεχωριστό. Οπότε θα δούμε για ποιον λόγο, ποια είναι η ανάγκη να δούμε αυτόν τον νόμο για να μπορούν να αντιλαμβάνονται και οι πολίτες μας ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο εναντίον της Εκκλησίας της Ελλάδος. Υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο όμως στο να δημιουργούνται κράτη μέσα στο κράτος μας και να πληρώνουμε εμείς φόρους ενώ κάποιοι άλλοι δεν πληρώνουν. Είναι ξεκάθαρο. Σε τι εξυπηρετεί αυτό, κύριε Τζίτζιο? Ποιον εξυπηρετεί? Τον Έλληνα πολίτη σε τίποτα. Τον πολίτη, ναι. Τον πολίτη δεν τον εξυπηρετεί σε κάτι. Ποιον εξυπηρετεί να γίνονται τέτοιες εταιρείες κράτος εν κράτη και να έχουμε όλο αυτό που μας περιγράψατε? Όπως θα δούμε και σε επόμενες εκπομπές, γιατί θα μείνουμε πάνω στις αφορολόγητες, στα αφορολόγητα πρόσωπα μέσα στη χώρα, θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες μορφές. Mm-hmm. Ένα από αυτά είναι το ΚΙΣΕ, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος. Είναι οι Ισραηλιτικές κοινότητες, οι οποίες ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Την επίβλεψη την έχει το Υπουργείο Παιδείας, όπως θα δούμε σε επόμενη εκπομπή. Αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα με την επιβουλή και επιβολή ξένων δυνάμεων πάνω στο προτεκτοράτο, στο αληθές προτεκτοράτο, όπως προείπα σε προηγούμενη εκπομπή, που λέγεται Βασίλειο της Ελλάδος. Δηλαδή, δεν εξυπηρετούν τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος εγγυάται τα πάντα μέσα στη χώρα, εξυπηρετούν όμως αυτούς οι οποίοι ήλθαν να τον καπηλευθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Άρα, αυτός που απολαμβάνει αφορολόγητης νομοθεσίας, δηλαδή μια νομοθεσία που τον καταστεί αφορολόγητο, μόνο αυτός έχει όφελος. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτό γίνεται εις βάρος των Ελληνών πολιτών. Άρα, πριν καν ξεκινήσουμε στην ουσία να αναλύουμε τον νόμο, αντιλαμβανόμαστε ότι συμφέρον ο πολίτης, ο Έλληνας, από αυτή τη διαδικασία δεν έχει, γιατί δεν είναι ελληνικό το κράτος το οποίο διαδιώνει. Το είχαμε κάνει ξεκάθαρο και σε προηγούμενες εκπομπές ότι λειτουργούμε ως προτεκτοράτο. Και υπάρχουν και άλλες εκπομπές στην πολιτεία πύλη πολιτών, όπου μπορεί ο τηλεθεατής να γυρίσει πίσω και να δει αυτή τη συγκεκριμένη ανάλυση. Αν δούμε όμως το γενικό πλαίσιο, δεν είναι μόνο φοροαπαλλαγές, είναι και κάποιες επιπλέον παροχές που το τότε κράτος έχει δώσει και μιλάμε για τη χρονιά τώρα του 1938. Δηλαδή, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μιλάμε για πολύ μετά, μιλάμε για συνταγματική μοναρχία. Εδώ πλέον έχουμε, στο άρθρο 10, βλέπουμε ότι επιτρέπεται, λέει, η απαλωτρίωση. Προσέξτε, επιτρέπεται η απαλωτρίωση παντός γηπέδου, δημόσιου χώρου δηλαδή. Κύριε Τζίζιο, να μας βοηθήσει μισό λεπτά και να μας βοηθήσει το control, να μας δείξει το άρθρο 10 στο νόμο που μας έχετε στείλει, έτσι ώστε να βλέπουν και οι τηλεθεατές μας και να μπορούν να κάνουν και εκείνη την έρευνά τους. Ωραία, το βλέπουμε λοιπόν. Συνεχίστε, κύριε Τζίζιο. Βλέπουμε εδώ ότι επιτρέπεται η απαλωτρίωση, λέει, λόγω δημόσιας ωφέλειας. Προσέξτε τους όρους. Η επιτρέπεται η απαλωτρίωση λόγω δημόσιας ωφέλειας παντός γηπέδου προς την ανέγερση ενός ιερού ναού ή επέκτασης προάβλιου αυτού. Ποια είναι η δημόσια ωφέλεια το να απαλωτριωθεί ένα γήπεδο, ένα οικόπεδο, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα πάρκο, θα μπορούσε να γίνει ένα νοσοκομείο, μια δημόσια υπηρεσία, θα μπορούσε να γίνει μια παιδική χαρά, θα μπορούσε να γίνει ένα πάρκινγκ αργότερα για τους πολίτες, θα μπορούσε να γίνει τότε ένα χάνι δημόσιο, για να οι επισκέπτες τέλος πάντων της πόλης να αφήνουν εκεί τα μεταφορικά τους μέσα. Ποια είναι η δημόσια ωφέλεια από την απαλωτρίωση αυτού για να μεγαλώσει η αυλή ενός ναού? Είναι πραγματικά άξιο και αυτό θα πρέπει να το αναρωτηθούν όλοι οι πολίτες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή για να κατανοήσουν το ποιοι βγάζουν τους νόμους και με ποιο σκεπτικό δημιουργούν αυτούς τους νόμους.
Μάλιστα. Η απαλωτρίωση, λέει, γίνεται μέσω βασιλικού διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού των Θρησκευμάτων και της Εθνικής Παιδείας. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Η απαλωτρίωση σήμερα γίνεται με νόμο τον οποίο τον παραγγέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον επικυρώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ξεκάθαρα. Και αυτό φτάνει εκεί μετά από πρόταση, κάνει αίτημα δηλαδή, ο κατατόπους εκεί Μητροπολίτης. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα, κύριε Σουφλερέ, γιατί και σήμερα οι ναοί υπάγονται, αυτά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υπάγονται στον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και η διαδικασία για να βγει ένας τέτοιος νόμος είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ίδια αντιμετώπιση προς την Εκκλησία, προς το Ιερατείο γενικότερα, από όλες τις κυβερνήσεις. Και όχι μόνο τώρα, το είδαμε δηλαδή και με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει άλλοι συναδελφοί σας σε άλλες εκπομπές από την απελευθέρωση, συσσαγωγικά πάντα η απελευθέρωση των Ελλήνων το 1821 μέχρι και σήμερα. Λέτε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση και δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τίποτα. Και για να μην χαρακτηριστώ ή χαρακτηριστεί η συγκεκριμένη εκπομπή με οποιοδήποτε τρόπο από τα αδέλφια μου, τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι μας ακούνε, επαναλαμβάνω ότι δεν έχει να κάνει κανένα κομμάτι με το κομμάτι του δόγματος και της πίστεως του καθενός. Έχει να κάνει με τη δομή της πολιτείας, πού πάνε τα χρήματα και τα δικά σου, αδελφέ μου, αυτή τη στιγμή που με ακούς και λίγο κατσουφιάζεις, πού πάνε και τα δικά σου χρήματα με νομοθεσία, ενώ όταν έρχεται η ώρα να πληρώσει ένα δικό σου δάνειο, κανείς δεν είναι εκεί. Είναι όλοι απέναντί σου, ενώ όταν είναι να πληρώσουν αυτοί ένα δάνειο, επιβάλλεται με φόρο σε σένα. Και αν πάμε λίγο παρακάτω, θα δούμε στο άρθρο 11, κύριε Σουφλερέ, και πώς χωρίζονται οι ενορίες. Οι ενορίες χωρίζονται, λέει, ακόμα και με μετακίνηση στο άρθρο 3. Τα όρια εκάστης ενορίας, λέει, για να είναι ισόποσα κατανεμημένες, δηλαδή τα έσοδα να μην είναι η μία ενορία εις βάρος κάποιας άλλης, μπορούν, λέει, και να γίνουν και με μετακίνηση αριθμού οικογενειών, ούτως ώστε να τα ισοφαρίσουν. Δηλαδή, μπορούν μέσα στην πολιτεία, σε ένα κράτος δηλαδή, μπορεί ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως είναι η Εκκλησία, να μετακομίσει ακόμα και οικογένειες για να μπορέσει να φέρει τον αριθμό εκεί που πρέπει. Δηλαδή, να είναι τα ισόποσα, τα έσοδα της κάθε ενορίας. Δηλαδή, αυτό αν μια κομμόπολη έχει 2.000 κατοίκους και κάποια άλλη 8, θα πρέπει να γίνουν από 5.000 κάτοικοι στην κάθε κομμόπολη για να υπάρχει αυτός ο αριθμός, έτσι ώστε να καλύπτονται και οι δύο κομμοπόλεις. Αυτό ουσιαστικά λέει. Συνήθως μιλάει για συγκεκριμένες από 10.000 δηλαδή και πάνω, κάτω από 10.000, μιλάει για μία ενορία. Μάλιστα. Οπότε, αν είναι πάνω από 10.000, συνήθως δηλαδή στις πόλεις, κομοπόλεις και χωριά, έχουν από μία ενορία. Όταν μιλάμε για πόλεις όμως, εκεί είναι άνω των 10.000 κατοίκων, μπορούν να μετακινήσουν ακόμα και οικογένειες. Είναι ξεκάθαρο μέσα στα άρθρα του, μέσα στο συγκεκριμένο άρθρο και στην παράγραφο 3 αυτού του νόμου. Γι' αυτό ποιος το ορίζει. Ποιος το ορίζει αυτό. Ποιος τα μετακινεί. Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Μέσω του Εκκλησιαστικού Τοπικού Συμβουλίου της Ενορίας. Κάνει πρόταση δηλαδή το Τοπικό Ενοριακό Συμβούλιο, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δηλαδή του Ναού της Ενορίας, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, όπως είπαμε πριν, κάνει πρόταση στο Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης καλεί Μητροπολιτικό Συμβούλιο και καθορίζουν και τα διανύμουν. Δεν φαίνεται πουθενά να εμπλέκεται η δομή της πολιτείας. Είναι ένα ξεκάθαρο μεταξύ τους ιστορικό θέμα. Το πού θα μείνουν δηλαδή και πού θα υπάγονται οι οικογένειες, αν θα υπάγονται σε αυτή την ενορία, στην άλλη ενορία. Και υπάρχει μεγάλη ουσία, όποιος θέλει να διαβάσει το νόμο, να δει πώς είναι και η εσωτερική δομή. Εγώ θα μείνω μόνο στις σχέσεις που υπάρχουν όσον αφορά τα χρήματα και ό,τι έχει να κάνει με τη γη. Εάν δούμε θα πάμε στο άρθρο 30... Κύριε Τζίζιο, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό και αμέσως μετά θα πάμε σε αυτό
το άρθρο που μας είπατε να μας το διαβάσετε. Κυρίες και κύριοι, λίγα δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά σε ένα διαφημιστικό και σε λίγο πάλι μαζί. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη μοναδική, θείη δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Τζίτζιο Στέργιο, υποψήφιο βουλευτή του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον Νομοσερών. Και λέγαμε πριν τις διαφημίσεις ότι θα μας πείτε, κύριε Τζίτζιο, για το οικονομικό κομμάτι. Σίγουρα, αυτό που αναφέρατε πριν, όσον αφορά το θρησκευτικό κομμάτι και το κομμάτι της πίστεως για τον κάθε άνθρωπο, είναι σίγουρα καθαρά δικό του και δεν αγγίζουμε. Εμείς, σε αυτή την εκπομπή, φωτίζουμε μόνο τα σημεία των νόμων τα οποία επηρεάζουν όλους τους πολίτες. Παρακαλώ, ο λόγος εσάς. Ακριβώς, γιατί αν μη τι άλλο πρέπει να μας ενδιαφέρουν πού πάνε τα χρήματά μας. Όταν παραπονιόμαστε και λέμε δεν μας φτάνουν τα χρήματα, πρέπει να δούμε πού πάνε τα χρήματά μας και τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά μέσα στην πολιτεία. Αν δούμε λοιπόν το άρθρο 30, περί διαχειρίσεως λέει των Ιερών Ναών, λέει στο άρθρο 2 ότι απαγορεύεται η αναγραφή στους προϋπολογισμούς των ενοριακών ναών. Ενοριακοί ναοί είπαμε ότι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Άρα, απαγορεύεται η αναγραφή στους προϋπολογισμούς αυτών οποιοδήποτε λέει κονδυλίου που είναι για επιχορήγηση, συνδρομή ή εισφορά υπέρ συλλόγων ή συνδέσμων των εκκλησιαστικών συμβουλίων. Δηλαδή, για να αντιληφθούμε, τα έξοδα είναι η συντήρηση των ναών που εκπίπτει της φορολογίας, είναι η μισθή των κληρικών που εκπίπτουν της φορολογίας και αυτό που απομένει είναι αυτά που μπορεί να δώσει για τα εκκλησιαστικά συμβούλια για αμοιβές αυτών που τα κάνουν εισφορά, δωρεά ή επιχορήγηση. Στην ουσία, αυτά τα έξοδα δεν τα αναγράφουν, απαγορεύεται δηλαδή να τα αναγράφουν καν στους προϋπολογισμούς. Δηλαδή, μας αφήνουν μια κοινή θέση, ένα μαύρο περιθώριο, στο οποίο μπορούν εκεί μέσα να εντάξουν πάρα πολλά έξοδα, τα οποία δεν ξέρουμε για πού μπορεί να είναι. Και αν κάποιος αναρωτηθεί τι μας νοιάζουν εμάς, μας νοιάζουν γιατί αυτά είναι χρήματα δικά μας. Είναι χρήματα τα οποία θα δούμε παρακάτω ότι επιβάλλονται προς εμάς. Επιβάλλονται στους ενορίτες. Δεν είναι προαιρετικό ούτε δωρεά, ούτε εισφορά, ούτε έρανος. Επιβάλλονται δια νόμου. Και μιας και λέω νόμου, παρακάτω στον αυτό νόμο, στο άρθρο 37, αν είναι έτοιμο το κοντρόλ να το δούμε. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Το βλέπουμε, κύριε Τζιτζιού, προχωρήστε. Στο άρθρο 37 βλέπουμε ξεκάθαρα ποιοι είναι οι πόροι των ναών. Οι πόροι των ενοριακών ναών, λέει, είναι τακτικοί και έκτακτοι. Η τακτική είναι της κινητής και ακινήτου περιουσίας του ναού πρόσωδη, τα έσοδα δηλαδή, εκ της κινητής και ακινήτου περιουσίας, από εκμετάλλευση δηλαδή κινητών και ακινήτων αξιών. Τώρα, οι ακίνητες αξίες πώς περιήλθαν στην κατοχή, θα το δούμε παρακάτω στον ίδιο νόμο, πώς γίνεται η μεταβίβαση στο υποθετικό φυλάκιο και μάλιστα χωρίς καμία εισφορά. Δεν έχουν τέλος χαρτοσύμου, δεν πληρώνουν τίποτα. Κανέναν φόρο μεταβίβασης, τίποτα. Δεν λειτουργούν όπως λειτουργούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι πολίτες.
Όχι ξεκάθαρα, γιατί εφόσον χαρακτηριστείς νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχεις φοροαπαλλαγές για πάρα πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά είναι και η μεταβίβαση. Και το πώς ήλθαν στην κατοχή τους, είπα, θα το δούμε στη συνέχεια. Είναι, λέει, έσοδα από βαπτίσεις, γάμους, κηδείες και μνημόσυνα και τα αποκαλεί δικαιώματα. Έχουν δικαίωμα πάνω σε αυτά. Εκ του Κύρου, λέει, εισπράξεις από τα κεριά, από τους δίσκους και από τα κοιτία, από εκεί που λένε υπέρ ανεγέρσεως του ναού και ούτω καθεξής. Προσέξτε τώρα. Εδώ ξεκάθαρα ο νόμος, γιατί τον αναφέρω. Γιατί εμάς μπορεί να μας φαίνεται κάτι πάρα πολύ απλό, και εγώ έτσι μεγάλωσα και εσείς έτσι μεγάλωσατε, κύριε Σουφλερέ. Σωστά. Αδιαφυσβήτητα. Ρίξαμε κάτι, πήραμε το κεράκι μας και ούτω καθεξής. Εδώ μιλάει ότι είναι εισπράξεις. Πού ακούστηκε η εισπράξη να αναφορολόγητη, κύριε Σουφλερέ? Εγώ έχω επιχείρηση. Από πού και ως πού η δικιά μου επιχείρηση στην εισπράξη φορολογείται αμέσως με 24% και με 26% απευθείας φόρο εισοδήματος από το πρώτο ευρώ, και εδώ να μην έχουμε φόρο σε αυτές τις εισπράξεις? Και όχι απλά δεν έχουμε φόρο, δεν έχουμε καν απόδειξη, δεν ξέρουμε καν τι γίνεται, ότι μας δηλώσουν. Αν μας δηλώσουν, από αυτά που προβλέπεται να μας δηλώσουν, γιατί όπως είδαμε πριν, υπάρχουν και πράγματα, κονδύλια, τα οποία απαγορεύεται να μας τα δηλώσουν. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πριν λίγο, κύριε Τζιτζιόλα, με προλάβατε. Έχω ακούσει σε άλλες εκπομπές δικές σας να αναφέρετε ότι είστε ελεύθερος επαγγελματίας. Και πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες βλέπουν τις εκπομπές μας και πραγματικά θα αναρωτιούνται γιατί να υπάρχει άλλο οικονομικό καθεστώς, φορολογικό καθεστώς στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτής της μορφής. Γιατί, όπως είπαμε, υπάρχουν και αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί που εξυπηρετούν τον πολίτη και το αντιλαμβανόμαστε, και να μην είναι και στη δική μου την επιχείρηση, αλλά να χρησιμοποιούμε διαφορετικά από την πολιτεία μου. Είναι ξεκάθαρο μια πολιτική δύο ταχυτήτων. Το να είναι αφορολόγητη, κύριε Σουφλερέ, μια βιβλιοθήκη, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Να είναι αφορολόγητο ένας μηχανισμός σε ένα νοσοκομείο, στα έσοδά του όσον αφορά αυτά και στα έξοδά του όσον αφορά την περίθαλψη, το αντιλαμβάνομαι 100%, προσφέρει στην πολιτεία. Στο κομμάτι αυτό δεν μπορώ να αντιληφθώ που προσφέρει στην πολιτεία. Και μάλιστα, λέει, είναι και η έκτακτη, είναι από εράνους, δηλαδή ο έρανος, και αυτός είναι έσοδο που δεν φορολογείται. Οι δωρεές, προσέξτε τώρα, κληρονομιά και κληροδοτήματα. Πεθαίνει εμένα ο παππούς μου, είναι τα τελευταία του στο γυροκομείο, έρχεται εκεί η επιτροπή, ο παπάς θα του κοινωνήσει, και εκείνη την ώρα του γράφει το ακίνητο. Αυτό είναι έσοδο, δεν φορολογείται. Και η μεταβίβαση γίνεται και αυτή ανεφόρου. Οι δωρεές είναι αφορολόγητες. Και να σταθώ πάνω στις δωρεές, γιατί ο Αρτέμης Σόρας έκανε μία δωρεά μίας μετοχής της Τραπέζης της Ανατολής στην Εκκλησία της Ελλάδος, την οποία τη συνοδεύει κοινοβουλευτικός έλεγχος, 678,5 δισεκατομμύρια αναγράφει πάνω ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, πρόεδρος της Βουλής τότε ο κύριος Μεϊμαράκης, έχει επευληθεί φόρος για τις δωρεές αυτές που έχει κάνει στις δύο μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 27 δισεκατομμύρια. Μιλάτε για το 0,5%. Μιλάτε για το 0,5%. Που είναι υποχρεωμένη η εφορία να βάλει τον φόρο λόγω της δωρεάς. Είναι ο φόρος δωρεάς που λέμε. Αν των 1.000 ευρώ, μισό τα 100, αυτός που κάνει τη δωρεά, αυτός που λαμβάνει τη δωρεά πρέπει να πληρώσει. Εδώ, όταν έγινε η δωρεά στην Εκκλησία της Ελλάδος, η μετοχή, ενώ την αποδέχεται ως υπαρκτή, επικαλείται ένα νόμο του Σβόλου και επίσης επικαλείται τον νόμο δωρεάς. Δηλαδή, ενώ ξεκάθαρα οι δωρεές δεν φορολογούνται, το βλέπουμε μπροστά μας, αυτοί επικαλέστηκαν ένα τέτοιο τέχνασμα για να μην αποδεχθούν. Γιατί? Γιατί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως με ρωτήσατε στην αρχή, κύριε Σουφλερέ, έχει τη δύναμη και τη δικαιοδοσία να πράξει υπέρ του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με έναν Δήμο. Με το ελληνικό κράτος. Ακριβώς το ίδιο.
και κρίνει κατά το δοκούν κάθε φορά. Όταν λοιπόν μας συμφέρει, χρησιμοποιούμε τον νόμο και όταν δεν μας συμφέρει, δεν τον χρησιμοποιούμε. Ακριβώς. Αντιληπτό. Και τα συμπεράσματα... Τελειώνει, λέει, από πρόστιμα. Τα πρόστιμα, εν πάση περιπτώσει, επιβάλλονται στους ίδιους τους κληρικούς και θα δούμε παρακάτω σε ένα άρθρο πώς τα πρόστιμα αυτά έρχονται στο πενταπλάσιο πάλι μέσα στο ναό. Δηλαδή εκμεταλλεύονται και τους ίδιους τους κληρικούς. Είναι τουλάχιστον τραγελαφικό και θα το δούμε τώρα στο άρθρο 38, όπου μας αναφέρει το άρθρο 38 το ότι βλέπουμε. Όλες οι προηγούμενες εις πράξεις. Να μας βοηθήσει λίγο το control. Συγγνώμη, να μας δείξει λίγο και το control. Ωραία, το βλέπουμε λοιπόν, κύριε Τζίτζιο, παρακαλώ. Σύμφωνα, λέμε, το προηγούμενο άρθρο δικαιώματα, οι εισπράξεις γίνονται βάσει ενός κανονισμού που ψηφίζεται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Στο άρθρο 4 όμως λέει, αν η εισπράξη δικαιωμάτων πέραν των κανονισμένων γίνεται άνευ ιδιοτέλειας, δηλαδή τα εισέπραξε ο κληρικός παραπάνω, πήρε παραπάνω από αυτά που ορίζονται, αλλά τα εισέπραξε όχι για ίδιο όφελος, τα εισέπραξε για να τα βάλει πάλι μέσα στο παγκάρι του ναού. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Μετά λέει, αφού διωχθεί πειθαρχικά από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, προσέξτε τώρα, το πρόστιμο μέχρι του πενταπλασίου αυτού εισπράτεται, λέει, ως δημόσιο έσοδο. Προσέξτε. Το πρόστιμο του το εισπράτεται ως δημόσιο έσοδο κατά τα εκάστοτε, λέει, ισχύες διατάξεις περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων, δηλαδή όπως εισπράτεται οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έσοδο, εισπράτεται και αυτό. Και προσέξτε τώρα, και θεωρείται ως έκτακτος πόρος του ναού κατά το άρθρο 37 του παρόντος νόμου. Δηλαδή ξαναγυρνάει πάλι πίσω στο ναό, προσαυξημένο 5 φορές. Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή κλέβουν και τους ίδιους τους κληρικούς. Αυτό το λέω για τους ίδιους τους κληρικούς δηλαδή. Και αυτοί πέφτουν θύματα, όπως όλοι μας, αυτού του μεγάλου αόρατου χεριού που είναι πάνω από όλα τα κεφάλια μας, κύριε Τζίτζιο, και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ξεκάθαρα. Κύριε Σουβλερέ, έχετε χτίσει σπίτι εσείς δικό σας? Μία ερώτηση. Όχι, δεν έχω χτίσει, αλλά οι γονείς μου θα μου μεταφέρουν, από ό,τι γνωρίζω, το σπίτι το πατρικό. Πολύ ωραία. Αν αυτή η μεταφορά γίνει χωρίς διαθήκη, που πάλι θα πληρώσετε φόρο κληρονομιάς, θα πληρώσετε φόρο μεταβίβασης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το σπίτι για να γίνει, ο πατέρας σας ή ο παππούς σας, ανάλογα ποιος το έκανε, πήγε να βγάλει μια άδεια για ανέγερση ναού. Πλήρωσε συγκεκριμένες εισφορές υπέρ του δημοσίου και ζήτησε την άδεια από την πολεοδομία. Σωστά? Σωστά. Εδώ όμως, στο άρθρο 41, και αν είμαστε έτοιμοι να το δείξουμε, θα δούμε ότι για την ανέγερση παντός ναού, ιουδήποτε δόγματος, προσέξτε τώρα, ιουδήποτε δόγματος, όποιο δόγμα θέλει ας είναι, παίρνει άδεια από του αρμόδιου κατά περιφέρεια Μητροπολίτου. Ο Μητροπολίτης δίνει την άδεια για να ανεγερθεί το οίκημα οποιοδήποτε δόγματος. Δηλαδή και ένα μουσουλμανικό τέμενος να γίνει, στο Μητροπολίτη θα πάει να πάρει την άδεια. Αν ο Μητροπολίτης συμφωνεί, τότε θα πάει για να πάρει και την έγκριση του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας. Και όπως είπαμε με τη διαδικασία πριν, γίνεται νόμος στη Βουλή και έπειτα τον παραγγέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εφόσον τον επικυρώνει, τον παραγγέλνει να γίνει φιλοφημερίδας κυβερνήσεως. Κύριε Τζίτζιο, μας δείχνετε πάλι άφωνους με αυτά που μας δείχνετε πραγματικά. Δεν μπορώ να πιστέψω σε αυτά που ακούω. Αλλά επειδή τα βλέπω, είμαι γνώστης πλέον. Ακριβώς. Δεν είναι θέμα πίστεως πλέον, είναι θέμα γνωριμίας. Το τραγικό είναι ότι εμείς για να χτίσουμε ένα σπίτι, κύριε Σουφλερέ, σήμερα, για να κάνεις ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, το πρώτο που πρέπει να πληρώσεις είναι 5.000 ευρώ μίνιμουμ την άδεια. Να σου βγάλουν την άδεια. Θα περιμένεις και πόσο καιρό θα περιμένεις. Θα πρέπει να δούνε ότι είναι καθαρό το ακίνητο. Εδώ δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος από καμία υπηρεσία της πολιτείας. Πολεοδομία δεν μπαίνει εδώ μέσα.
Ο Μητροπολίτης είπε ναι, ναι, τέλος. Και άμα πάμε στο άρθρο 43, θα δείτε για την εκτέλεση των έργων. Και δηλαδή, να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τζίτζιο, γιατί ο χρόνος τελειώνει σιγά-σιγά. Παρακαλώ, έχετε το χρόνο για να ολοκληρώσετε. Είναι αμήλικτος ο χρόνος και ειλικρινά ήθελα πάρα πολύ, θέλω πάρα πολύ, να αντιληφθούμε τις διατάξεις του νόμου αυτού, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε πού ζούμε. Τα έργα, λέει, εκτελούνται πριν η άδεια δεν δίνεται από το δημόσιο, προσέξτε τώρα, δίνεται από το Μητροπολίτη. Τα έργα όμως εκτελούνται επί τη βάση, λέει, των περιεκτελέσεων των δημοσίων έργων διατάξεων. Γίνεται πλέον ως δημόσιο έργο, δημοπρασία κτλ. Όχι ως ιδιώτης, γίνεται ως δημόσιο. Και αν δούμε στο άρθρο 45, θα σας ζητήσω για να ολοκληρώσω τουλάχιστον μέχρι εδώ, αν είναι δυνατόν. Στο άρθρο 45 είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το άρθρο 3 που αφορά την ανέγερση των ναών για να ολοκληρώσουμε το παζλ. Την άδεια δεν τη δίνει η πολιοδομία, τη δίνει ο Μητροπολίτης. Το έργο γίνεται όπως γίνονται τα δημόσια έργα. Και στο άρθρο 3 στην παράγραφο 3 του άρθρου 45 λέει ότι για την ανέγερση, επισκευή ή και καλοπισμό των ιερών ναών επιτρέπεται, λέει, να συνάπτονται δάνεια. Και ποιος πληρώνει τα δάνεια? Μην μου πείτε. Δια την εξόφληση, λέει. Δια την εξόφληση του δανείου τούτου επιβάλλεται δια αποφάσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, το κατάλληλο αυτό αρμόδιο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο κατά τόπους, επιβάλλει ετήσια ειδική εισφορά εις έκαστον εν ωρίτη βάσει της οικονομικής του κατάστασης. Και η ειδική, λέει, αυτή εισφορά, σε περίπτωση καθυστερήσεως, προσέξτε τώρα, εισπράτεται, λέει, κατά τις διατάξεις περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων. Πάλι ο πολίτης. Πάλι ο πολίτης. Πάλι ο πολίτης, κύριε Σουφλερέ, και προσέξτε, εάν δεν πληρώσεις, μετά σ' αναλαμβάνει η πολιτεία. Δηλαδή, το εκκλησιαστικό αυτό ίδρυμα λειτουργεί με τους εσωτερικούς κανονισμούς στα έσοδα και όταν κάποιος δεν πληρώνει, έρχεται η πολιτεία ως εισπράκτορας και εισπράττει ανταυτού και με πρόστιμο. Τέλεια. Τι ωραίους νόμους έχουμε, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά για όλους εμάς τους πολίτες που δεν έχουμε πάρει θέση ακόμη απέναντι σε όλο αυτό. Κύριε Τζίτζιο, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να δώσουμε πάλι τον νόμο με στοιχεία. Ποιος νόμος είναι αυτός, να το δώσουμε πάλι στους τηλεθεατές είναι μας. Ο αναγκαστικός νόμος που τον επιτάσσει τον αναγκαστικό νόμο ύψης της εθνικής σημασίας ζήτημα με την διαδικασία του κατεπήγοντος, ο αναγκαστικός νόμος 1369 του 1938. 1938 λοιπόν, πληκτρολογείτε κυρίες και κύριοι στο Εθνικό Τυπογραφείο και θα δείτε μπροστά σας όλα αυτά που μας διάβασε ο κύριος Τζίτζιος. Κύριε Τζίτζιο, θα σας έχουμε και σε μία από τις επόμενες ημέρες εδώ στο στούντιο. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς και εμείς και όλοι μας ότι τα στοιχεία είναι καταιγιστικά πάρα πολλά και δεν προλαβαίνουμε. Θα πρέπει πριν κλείσουμε, κύριε Σουφλερέ, να καλέσουμε τους Έλληνες πολίτες, τα αδέλφια μας, να αντιληφθούν ότι αυτό που ζούμε είναι μία εκμετάλλευση. Μας εκμεταλλεύονται ιδρύοντας νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φτιάχνοντας νόμους κατά παραγγελία για αυτούς. Εμείς πληρώνουμε συνεχώς, όπως λέμε λαϊκά, το μάρμαρο. Πληρώνουμε και εκεί που δεν ξέρουμε ότι πληρώνουμε και κάποιοι άλλοι δεν πληρώνουν και απολαμβάνουν τους δικούς μας φόρους. Αυτό, αν μη τι άλλο, λέγεται αποικία. Είναι αποικιοκρατικό το δίκαιο αυτό. Και εμείς λειτουργούμε ως υπήκοοι αυτής της αποικίας. Το ζούμε, το βιώνουμε όλοι μας, κύριε Τζίτζιο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας και θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές που θα κάνουμε. Οπωσδήποτε, κύριε Σουφλερέ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, πάντα βρίσκουμε μπροστά μας την μη συμμετοχή του πολίτη. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη για όλους μας να μπούμε στη διαδικασία, να πάρουμε αυτά που δεν μας έχουν δώσει οι θεσμοί μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, μπείτε στο Εθνικό Τυπογραφείο και την επόμενη φορά σας θέλω διαβασμένους με τα ΦΕΚ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.